Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Καπινάκης, ιδιοκτήτης του καταστήματος Signature by Constantin στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 7 και σήμερα θα δώσουμε μερικές γενικές συμβουλές. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Το σωστό νούμερο. Ένα πολύ βασικό σημείο που πρέπει να προσέξουμε στον ντύσιμό μας είναι αυτό με το σωστό νούμερο. Διαλέγοντας ένα καινούριο ρούχο, πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ στο να επιλέξουμε στο σωστό νούμερο σύμφωνα με το σημαδότυπό μας και τη γραμμή του ρούχου. Πιο συγκεκριμένα, σε μία slim γραμμή πρέπει το ρούχο να είναι εφαρμοστό. Τα σημεία που πρέπει, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να το παρακάνουμε και να σφιχτιούμε μέσα στο ρούχο. Φορώντας τα ρούχα μας στο σωστό νούμερο, νιώθουμε πιο άνετα και μπορούμε να τα αναδείξουμε καλύτερα. Ας δούμε λίγο τώρα τον συνδυασμό χρωμάτων. Σωστός συνδυασμός χρωμάτων και αξεσουάρ. Ο σωστός συνδυασμός των χρωμάτων είναι κάτι στο οποίο πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή και θα έλεγα ότι είναι το α και το ω σε ένα σύνολο. Τι πρέπει να προσέξουμε λοιπόν. Πάντα για να στήσουμε ένα σύνολο, χρειαζόμαστε μία βάση που να επιθυμούμε και πάνω σε αυτή ξεκινήσουμε να στήσουμε όλο το σύνολο. Αυτή η βάση μπορεί να είναι ένα παντελόνι, ένα πουκάμισο, μία μπλούζα, μία ζώνη, ακόμα και ένα ζευγάρι παπούτσια. Προσέχουμε τον τρόπο που δένουν τα χρώματα μεταξύ τους. Δηλαδή, δεν μπορούμε να ενώσουμε δύο έντονα χρώματα μεταξύ τους, όπως για παράδειγμα κόκκινο παντελόνι με πορτοκαλί μπλούζα. Ο σωστός συνδυασμός είναι να φορέσουμε ένα γήινο χρώμα και ένα έντονο, όπως για παράδειγμα ένα μπλε σκούρο παντελόνι με κόκκινη μπλούζα. Αν τότε στο ντύσιμο αυτό επιθυμούμε ζώνη, τότε θα προτιμούσαμε μία μπλε σκούρη, όπως και μπλε σκούρα παπούτσια, ή λευκά αν θέλουμε να είμαστε λίγο πιο κεντρικοί. Σε καμία περίπτωση όμως δεν ξεπερνάμε τα τρία χρώματα, πλην από εξωτερικές περιπτώσεις, στις οποίες βέβαια απαιτείται πάρα πολύ προσοχή. Τι κάνουμε τώρα, αν θέλουμε να φορέσουμε δύο γηγενή χρώματα μαζί, ή θέλουμε να αναδείξουμε ένα σημείο από το σύνολό μας. Αποφασίζουμε λοιπόν να φορέσουμε ένα γκρι παντελόνι και ένα λευκό πουκάμισο. Πάρα πολύ σωστός και ασφαλής συνδυασμός χρωμάτων, αλλά λίγο μονότονος. Αν σε αυτό το σύνολο θέλουμε να δώσουμε λίγη ένταση, μπορούμε να του προσθέσουμε μία κόκκινη ή μπλε ηλεκτρική ζώνη. Και έτσι καταφέρνουμε ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό αποτέλεσμα και σίγουρα όχι μονότονο. Όταν τώρα θέλουμε να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση σε ένα αξεσουάρ και να το αναδείξουμε, όπως για παράδειγμα ένα παλτό ή μία ζώνη ή και ένα ζευγάρι παπούτσια, τότε φροντίζουμε το κομμάτι αυτό να είναι ο μόνος πρωταγωνιστής επάνω μας και όλο το υπόλοιπο να είναι απλό και διακριτικό. Με λίγα λόγια, φροντίζουμε, αν θέλουμε να ξεχωρίζουμε, να έχουμε πάντα ένα σημείο στο σύνολό μας που είναι πρωταγωνιστή και να ξεχωρίζει καλέστατα επάνω μας. Τολμήστε να κάνετε ένα βήμα παραπέρα και αγοράστε κάτι που δεν έχετε δοκιμάσει ξανά με τη βοήθεια ενός πολιτή. Οι υπερβολές δεν χρειάζονται. Ένα βήμα τη φορά. Πόσο καλό πρέπει να είναι το ντύσιμό μας και τι είναι προτιμότερο. Είναι προτιμότερο να είμαστε λίγο πιο επίσημα ντυμένοι από το να είμαστε πιο προχειροντυμένοι σε οποιαδήποτε περίσταση. Σκεφτείτε πού θα πάτε και με ποιους και φροντίστε το ντύσιμό σας να είναι πέραν του συνηθισμένου. Ας μιλήσουμε τώρα λίγο για τις λεπτομέρειες σε ένα ντύσιμο. Ποτέ δεν πρέπει να υποτιμάμε τις λεπτομέρειες σε ένα σύνολο, γιατί συνήθως είναι το πρώτο πράγμα που προσέχουν οι άλλοι γύρω μας. Στις ενδυματολογικές λεπτομέρειες μπορούμε να συμπεριλάβουμε ένα φουλάρι, ένα διακριτικό έντονο ματιλάκι τσέπης όπου χρειάζεται, όπως και τον κόπο της γραβάτας. Αφιερώστε χρόνο στην εικόνα σας. Η εμφάνιση είναι ο πιο άμεσος τρόπος επικοινωνίας με τους άλλους και θα πρέπει να νοιαζόμαστε για αυτή, όπως για τη μόρφωσή μας, την καριέρα ή τις κοινωνικές μας σχέσεις. Όποιος έχει πει και ένας θρυλικός συντάκτης μόδας του περιοδικού Esquire, δεν πρέπει ποτέ να υποτιμάμε τη δύναμη της ενδυμασίας. Εξάλλου, μοναχά ένα ελάχιστο κομμάτι του εαυτού μας ξεπροβάλλει από το γιακά και τις μανσέτες. Όλοι βλέπουν κυρίως τη φορεσιά πάνω στο σώμα μας.